θέματα διαιτησίας, Νικολέτα, και το πρώτο που θα ρωτήσουμε, καταρχήν αφού παρουσιάσουμε τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, τον αρχιδιαιτητή της ΕΠΣ Ηρακλείου, και τον Γιώργο τον Φουκάκη, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Το πρώτο ερώτημα, έτσι, είναι ότι σε λίγες μέρες κάποιοι θα κάτσουν στα Θρανία, για κάτι διαφορετικό όμως, για τη σχολή διαιτησίας από την ΕΠΣΥ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, κάθε σχολή που γίνεται. Κύριε Ιωαννίδη, πείτε μας για τις εγγραφές. Γνωρίζουμε ότι είναι δωρεάν, όπως και όλα τα μαθήματα. Σημαντικό αυτό. Η ΕΠΣΥ είναι δίπλα σας σε όλα τα ζητήματα. Για τη σχολή αυτή, τι μπορούμε να πούμε παραπάνω? Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα? Τι γίνεται με τις εγγραφές? Να πω κάποια πιο γενικά πράγματα πιο μπροστά σχετικά με τη σχολή. Είναι η 8η φορά που κάνουμε σχολή διαιτησίας με το καινούριο σύστημα που τρέχει από το 2011 και μετά. Αυτά τα 8 χρόνια που έχει τρέξει η σχολή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έχουν φοιτήσει περίπου τους 155 με 160 διαιτητές. Έχουν πάρει πτυχίο 144 διαιτητές, και από τους οποίους 144 παραμένουν και παίζουν και συμμετέχουν στα δικά μας τοπικά πρωταθλήματα, μόνο 47 διαιτητές. Που πάει να πει ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, γιατί όσοι πιστεύουν είναι μικρής ηλικίας όλοι που έχουν έρθει, ήρθαν, φοίτησαν, έλαβαν κάποιες γνώσεις και στη συνέχεια πολλοί προτίμησαν να μην ακολουθήσουν τη διαιτησία. Τα παιδιά όμως που αυτή τη στιγμή έχουν αυτή την οχταετία που έχουν συνεχίσει έχουν δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δείχνουν ότι αγαπάνε την διαιτησία και φαντάζομαι ότι με αυτό γνώμονα έχουν παραμείνει. Η βοήθεια βέβαια που έχουν προσφέρει είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι όπως ξέρετε έχουμε ένα πρωτάθλημα με πολλές ομάδες, δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουμε το, αν δεν κάνω λάθος, το 7ο σε αριθμό ομάδων στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξέχωρα από, από το μέγεθος, από τον αριθμό των ομάδων που υπάρχουν, είναι και πολύ δύσκολο. Είναι και πολύ καλύτερου επίπεδου από τις περισσότερες ενώσεις στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα το ότι έχουμε ομάδα αλφαεθνική, έχουμε ομάδες β' εθνικής, γ' εθνικής, πάμπολες σε σχέση με άλλες ενώσεις, και φυσικά και οι διαιτητές μας είναι μέχρι τώρα ένα μεγάλο επίπεδο, υψηλού επίπεδου. Σωστά. Και σε επίπεδο αλφαεθνικής και σε β' εθνική και σε γ' εθνική. Μέχρι πέρσι να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αξιολογημένων διαιτητών σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών, που πάει να πει ότι δείχνει τον προχωρημένο επίπεδο και το υψηλό επίπεδο που έχουν οι διαιτητές. Ωστόσο, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό και για την οικονομία της συζήτησης. Είναι τελευταία μέρα τυπικά για εγγραφές στη σχολή, αλλά υπάρχει περιθώριο. Ναι, είναι η τελευταία ημέρα που πρέπει να γραφτεί κάποιος διαιτητής, αλλά υπάρχει το περιθώριο με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης να παραταθεί αυτή η ημερομηνία και να πάμε και 10 μέρες και 15 μέρες αργότερα. Αυτό μας το δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, το να υπάρξει μια παράταση, αν δούμε ότι δεν έχουμε τον αριθμό που περιμέναμε. Μέχρι τώρα υπάρχουν 14 αιτήσεις διαιτητών και προσδοκούμε να ξεκινήσουμε με πάνω από 20. Ναι. Γιώργο Φουκάκη, εντάξει, η αλήθεια είναι πως αισθανόμαστε λίγο περίεργα, γιατί κανονικά σε φανταζόμαστε ακόμα και τώρα μέσα στο γήπεδο με τη στολή σου κτλ. Περνάει έτσι κάπως, δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα, αλλά για να το συνειδητοποιήσουμε ότι είσαι μεταπολιτικά είναι λίγο δύσκολο. Είχες κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια στη Football League, τα ντέρμπι της Football League. Σίγουρα περίμενες κάποια πράγματα που δεν έγιναν. Σίγουρα σου έχει μείνει μια πικρή γεύση από αυτό. Αλλά παράλληλα είναι και πολύ σημαντικό να προσθέσω εγώ που για την ΕΠΣΥ να υπάρχει και τιμή να είναι στην Επιτροπή Διαιτησίας ο κορυφαίος διαιτητής με βάση την εικόνα του τα τελευταία χρόνια από το Ηράκλειο να είναι στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΥ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ στον καινούριο μου ρόλο, γιατί 15 χρόνια στα γήπεδα μέσα δύσκολα το ξεπερνάς.
Πήρα αυτή την δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι με σκοπό να βοηθήσω και εγώ την προσπάθεια που κάνει η Ένωση τώρα. Μια δύσκολη προσπάθεια, γιατί εκτός από μένα μια μεγάλη γενιά διαιτητών έχει σταματήσει φέτος, όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Ελλάδα. Έγινε καλός ή κακός μια ανανέωση σε όλους τους πίνακες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, με αποτέλεσμα, μια, όπως είπα και πριν, μια μεγάλη γενιά διαιτητών να σταματήσει όχι μόνο από το Ηράκλειο, σε όλη την Ελλάδα. Και πήρα αυτή τη δύσκολη απόφαση με σκοπό να βοηθήσω την Ένωση, να βοηθήσω με τις εμπειρίες που έχω μαζέψει τόσα χρόνια από τα γήπεδα, όσο μπορώ, έστω και λίγο, τα παιδιά τα καινούρια, είτε από αυτά που παίζουν ήδη, είτε αυτά που θα μπουν τώρα στη σχολή, για ό,τι καλύτερο και για προσωπικό τους, αλλά και για την Ένωση. Πάντως, είναι ένα μεταβατικό στάδιο τώρα για τη διαιτησία στο Ηράκλειο, γιατί σταμάτησες εσύ, αλλά σταμάτησαν και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Και οπωσδήποτε η συγκυρία είναι λίγο δύσκολη για την ηρακλειώτικη διαιτησία. Αρκετά δύσκολη. Το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζει μόνο το Ηράκλειο. Το αντιμετωπίζει, επειδή μιλάω με πολλοί κόσμο σε όλη την Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι ενώσεις στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε τα παιδιά και αυτά που παίζουν ήδη, αλλά και τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τώρα τη σχολή. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι και εγώ και έχω αντιληφθεί πολλές φορές είναι ότι, κύριε Ιωαννίδη, η διαιτησία τα τελευταία χρόνια γενικά βάλεται, αφισβητείται, αν θέλετε. Υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Ανέκαθεν υπήρχε, ανέκαθεν ήταν το εύκολο θύμα ο διαιτητής, αλλά. Τώρα φέραμε και ξένους. Τα τελευταία χρόνια και τώρα με τον έρχονται ξένοι διαιτητές να διαιτητεύουν στα παιχνίδια τα ελληνικά. Αυτό εσάς πώς σας κάνει να νιώθετε και αν η διαιτησία μπορεί να κερδίσει πάλι την έγκλη που είχε στο παρελθόν. Πράγματι, τα δύο τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αυτή η αφισβήτηση. Νομίζω όμως ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Πιστεύω ότι το επίπεδο του Έλληνα διαιτητή είναι πολύ ψηλό. Και μπορεί να ανταποκριθεί άνετα, όχι μόνο στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά και έξω στα Champions League, Europa League. Και αυτό το δείχνει ότι οι διαιτητές μας που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν τα πάνε αρκετά καλά. Τώρα το ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε εύκολα, το ξεπεράσουμε γρήγορα. Το ότι έρχονται ξένοι διαιτητές και παίζουν κάποια ντέρμπι, ίσως σε αυτή τη φάση να είναι καλό. Ίσως, να πρέπει να οριμάσουμε με κάποιο τρόπο. Ίσως, εντάξει, τα προβλήματα δεν προέρχονται μόνο από τον διαιτητή. Προέρχονται και έξω από τον διαιτητή. Και αυτή τη στιγμή με την αλλαγή στην ΕΠΟ, αυτές οι ανακατατάξεις που έχουν υπάρξει, έχουν φύγει πολλοί καινούργοι, πολλοί παλιοί διαιτητές, έχουν έρθει καινούργοι. Κάπου πρέπει να μπούμε πάλι σε μία σειρά. Πιστεύω ότι δεν είναι μακριά. Δεν είμαστε μακριά. Γρήγορα θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και θα μπούμε πάλι σε μια πολύ καλή σειρά και να πράγματι ο Έλληνας διαιτητής να ανταποκριθεί όπως τον απαιτήσεων, όπως ήταν και πιο μπροστά να είναι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ στο Ηράκλειο. Και να επαναφέρω αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Μημίκος. Είπε ο Γιώργος ότι σταμάτησαν κάποιοι διαιτητές. Σταμάτησαν τρεις έμπειροι διαιτητές και δύο έμπειροι βοηθοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι πέντε διαιτητές που σταμάτησαν πέρυσι έπαιζαν συνέχεια τα παιχνίδια τα δύσκολα, της Α1 και της Α2. Mm-hmm. Φέτος αυτοί δεν υπάρχουν. Αναγκαστικά απευθήκαμε σε καινούριους διαιτητές, σε καλούς διαιτητές, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η ανάλογη εμπειρία. Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο, σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε στο τέλος. Στο τέλος θα βγούμε κερδισμένοι και θα βγει νικητής ο Ηρακλειώτης διαιτητής. Εγώ θέλω, ναι. Συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω, θέλω λίγο να ρωτήσουμε και κάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό και κύριε Φουκάκη, νομίζω ότι μπορείτε να μας απαντήσετε αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή μας ακούν και πολλά νέα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να βλέπουν τον εαυτό τους ως μελλοντικούς διαιτητές, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε καθαρά επαγγελματική αποκατάσταση, να το δούμε και από αυτή την οπτική, γιατί μιλάμε για μια σχολή διαιτητών. Τι πρέπει να ξέρει ένας νέος ο οποίος θα έρθει στην σχολή, ποια είναι τα εφόδια τα οποία παίρνει και φυσικά τι δυνατότητες έχει αργότερα. Και μόνο να προσθέσω ότι όποιος τελειώσει τη σχολή μπαίνει κατευθείαν, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Όχι, με το καινούργιο, με την αλλαγή που έγινε φέτος το καλοκαίρι, δεν μπαίνει κατευθείαν όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Χρειάζεται μια περίοδο δοκιμίας.
Άλλαξε, μέχρι, δηλαδή. Ναι, άλλαξε μέχρι φέτος. Ο καινούργιος διαιτητής που τέλειωνε τη σχολή διαιτησίας μπορούσε με τις τρεις παρουσίες του ως βοηθός διαιτητής και με, με μια θετική έκθεση παρατηρητή θα ονομαζόταν διαιτητής. Έπαιρνε το πτυχίο του και μετά είχε την ευκαιρία να εγγραφεί στα Μητρώα της Ένωσης και να συμμετέχει στα παιχνίδια. Φέτος έχει αλλάξει ο τρόπος, χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη διαδικασία και σε χρόνο, αλλά και να δείξει και την ικανότητα που έχει. Είναι λίγο πιο αυστηρά. Αλλά πιστεύω ότι με τη δουλειά, με τη γνώση θα ανταποκριθούν. Κύριε Φουκάκη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κι εσείς? Μιλήσατε, αν δεν κάνω λάθος, για επαγγελματική αποκατάσταση. Εντάξει, ουσιαστικά δεν είναι επαγγελματικό. Κανείς δεν το βλέπει σαν επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Είναι ένα χόμπι το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις μέρος του παιχνιδιού, να μπεις μέσα στο γήπεδο. Όσα παιδιά ίσως είναι κακοί ποδοσφαιριστές ή ίσως είναι μέτριοι ποδοσφαιριστές, ίσως δεν έχουν βλέψεις να παίξουν κάπου πολύ ψηλά, τους δίνεται μέσω από τη διαιτησία η δυνατότητα, όπως δόθηκε και σε μένα, να μπω σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα, μπήκα σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για ένα νέο παιδί. Να γίνει μέρος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Πάντως, επειδή πρέπει να κλείσουμε και βλέπαμε κάποια πλάνα Γιώργο Φουκάκη πριν με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μιλάει στους διαιτητές, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση από την ΕΠΣΗ. Είναι δίπλα σας η Ένωση, υπάρχουν και χορηγίες, υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως. Καταφέραμε φέτος μέσω της Ένωσης και κάποιων φίλων που είναι κοντά στη διαιτησία, όπως είναι ο Βασίλης Μαθιουδάκης, να φέρουμε είτε στολές, είτε φόρμες, είτε μπουφάνους στους διαιτητές. Η εκπαίδευση των διαιτητών δεν σταματάει με τη σχολή. Η εκπαίδευση των διαιτητών συνεχίζεται μέχρι και να... Μέχρι και τώρα, ακόμα και εμείς που είμαστε εκπαιδευτές διαιτησίας, εκπαιδευόμαστε ακόμα και τώρα μέσω των μαθημάτων που γίνονται κάθε Δευτέρα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το στενό πλαίσιο των μαθημάτων. Ήρθε ο κύριος Παπαδόπουλος, μας έδωσε την εμπειρία του, μας έδωσε πράγματα τα οποία πολλοί διαιτητές δεν τα ήξεραν. Πώς βλέπει ένας προπονητής ένα διαιτητή, τι ζητάει ένας προπονητής από ένα διαιτητή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις. Μάλιστα. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε. Βεβαίως. Και σίγουρα αφορούν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που μας παρακολουθεί και αγαπάει την διαιτησία και τον ενδιαφέρει η διαιτησία. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Και το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς. Ναι. Εμείς ποντάρουμε ότι θα έρθουν καινούργια παιδιά, θα έρθουν πολλά παιδιά. Και την επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Έτσι. Ο στόχος δεν είναι να είμαστε πολλοί, ο στόχος να είμαστε και καλοί. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχεις αριθμό, έχεις ευχέρεια να βγουν περισσότεροι καλοί. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και στη σχολή. Πάνω απ' όλα είναι σημαντικό.